Η Σουηδία και η Φιλανδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον περασμένο Φεβρουάριο. Αλλά η Τουρκία παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να θέσουμε το θέμα σε μια προοπτική. Όταν μιλάμε για την ένταξη νέων μελών, στην προκειμένη περίπτωση της Φιλανδίας και της Σουηδίας, η διαδικασία δεν προχώρησε ποτέ πιο γρήγορα. Και οι 30 σύμμαχοι υπέγραψαν το πρωτόκολλο προσχώρησης. Οι 28 από τους 30 το έχουν επικυρώσει. Και εργαζόμαστε για την επικύρωση και από τους υπόλοιπους, την Τουρκία και την Ουγγαρία. Και είμαι πεπισμένος, με βάση όλα όσα γνωρίζω, ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να αποκαλούμε και τις δύο χώρες επισήμως συμμάχους μας. Η Τουρκία απαιτεί από τις δύο χώρες να λάβουν αυστηρότερα μέτρα εναντίον κουρδικών ομάδων που δρούν στα εδάφη τους. Η Άγκυρα χαρακτηρίζει αυτές τις κουρδικές ομάδες τρομοκρατικές. Το ταξίδι του Φιλανδού Υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα την Πέμπτη ήταν μέρος της προσπάθειας να βρεθεί κοινός τόπος.